πλήρη έλεγχο των πολιτικών προσώπων που φέρονται να ερευνώνται για παράνομο πλουτισμό και φοροδιαφυγή, ζήτησε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε τον Γιάννη Στουρνάρα να μεταβιβαστεί άμεσα ο φάκελος του ΣΔΟΕ με τα στοιχεία στον εισαγγελέα, μαζί με πλήρη περιγραφή της κατάστασης. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που παρουσιάζει το Βήμα της Κυριακής, στη λίστα των 32 που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ βρίσκονται δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν και σήμερα στην πολιτική ζωή, αλλά και πρώην υπουργοί και γενικοί γραμματείς, καθώς και εκλεγμένοι βουλευτές. Παρέμβαση στην υπόθεση κάνει και ο Ιωάννης Διώτης, πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ο οποίος με συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής μιλά ανοιχτά για φακέλους με υποθέσεις που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα που άφησε όταν αποχώρησε από το ΣΔΟΕ και αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα, καύσιμα, φάρμακα και εικονικά τιμολόγια. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό προς έρευνα. Υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες σε εξέλιξη. Υποθέσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Εν γνώση των εισαγγελικών αρχών. Για την υπόθεση μίλησε στον Α989 η Φευρωνία Πατριανάκου, που παραδέχθηκε ότι έχει ελεγχθεί και η ίδια. Αυτή η υπόθεση αφορούσε χρήματα τα οποία έχει στείλει ο σύζυγός μου σε 2,5 χρόνια, ήταν 120.000 ευρώ. Αποκλειστικά και μόνο για τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διδάκτρων των δύο μου παιδιών. Αποκαλυπτικός είναι ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ και για το αν υπάρχει συμμετοχή πολιτικών προσώπων στο χάρτη της διαφθοράς. Θα ήταν σαν να εθελοτυφλεί κανείς αν έλεγε όχι. Και μόνο οι υποθέσεις που απασχόλησαν και απασχολούν τη δικαιοσύνη, ενδεχομένως δε και στο μέλλον να απασχολήσουν, δείχνουν ότι υπήρξε. Δεν οφείλει να κρυβόμαστε. Ο ίδιος είναι κατηγορηματικός ότι δεν δέχτηκε ποτέ πολιτικές παρεμβάσεις, αν και όπως σημειώνει με νόημα, η πολιτική ηγεσία ως προϊσταμένη αρχή του ΣΔΟΕ μπορεί, αν θέλει, να θέσει προσχώματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ηγεσία του τόπου δεν θέλει το καλό του τόπου. Αν παρά τα αυτά κανείς το θέλει, η απάντηση είναι προφανής. Μπορεί να θεσπίσει φωτογραφικές διατάξεις και ιστορικά υπάρχουν παραδείγματα τέτοια. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη λίστα φυσικών προσώπων, όπου από διασταυρώσεις που έκανε η εφορία τον Μάρτιο του 2011 υπήρξαν ενδείξεις ότι χρειάζεται να το ψάξουν παραπέρα. Αγνοείται τι έγινε αυτή όλη η εντολή. Την ίδια στιγμή την αντίδραση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη προκάλεσε δημοσίευμα της Real News, σύμφωνα με το οποίο ο νυν πρόεδρος της Βουλής, έπειτα από καταγγελία κτηματομεσίτη, εμπλέκεται σε υπόθεση που εξετάζει το ΣΔΟΕ και αφορά σε κύκλωμα που ξέπλαινε μαύρο χρήμα, αγοράζοντας ακίνητα την περίοδο 2005-2008.